τιμή διεξαγωγή των μαθημάτων στα σχολεία για αύριο Παρασκευή, εισηγήθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, καθώς ενημερώθηκε από τους διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της για την επικρατούσα κατάσταση σε κάθε σχολείο και κυρίως για την εκτίμησή τους αν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μαθήματα σε ικανοποιητικές για τους μαθητές συνθήκες. Όλοι οι διευθυντές αυτές τις μέρες πηγαίνουν και προσπαθούν να ετοιμάσουν τα σχολεία για να πάνε οι μαθητές να κάνουν απρόσκοπτα το μάθημα. Σήμερα καταγράφουμε όλα τα στοιχεία που μας δίνουν οι διευθυντές και μέχρι στιγμής μας λένε ότι είναι πραγματικά αδύνατο να γίνουν μαθήματα αύριο. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι όλα τα προάβλια αλλά και οι εσωτερικοί χώροι έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια. Η διεξαγωγή των μαθημάτων είναι πρακτικά αδύνατη λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών εντός των αιθουσών, αφού παρά τη σχετική θέρμανση των χώρων τις προηγούμενες αλλά και τη σημερινή ημέρα, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη θερμοκρασιών που να επιτρέπει την πολύωρη παραμονή σε αυτές. Επίσης, έχουμε πολλά προβλήματα στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, όπου έχουν σπάσει σωληνώσεις και δεν δουλεύουν οι εγκαταστάσεις. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα ένα σχολείο να είναι 20 μέρες, λόγω του ότι είχαμε τις γιορτές. 20 μέρες χωρίς να είναι εκτός λειτουργίας. Λοιπόν, και να πάει να θερμανθεί τώρα και μάλιστα να χρειάζεται πρώτα να πάει το συνεργείο να επισκευάσει την εγκατάσταση, η οποία είναι παγωμένη, και μετά να υποδεχθεί τους μαθητές. Όπως δήλωσε ο κ. Αβελίδης, τα τεχνικά συνεργεία δουλεύουν για την αποκατάσταση των τυχών ζημιών των δομών και την προετοιμασία τους για την υποδοχή των μαθητών με την αξιοποίηση του επερχόμενου Σαββατοκυριακού.